εκδήλωση του συλλόγου μας και σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Με ιδιαίτερη χαρά ευχαριστούμε επίσης και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που μας τίμησαν, τον κύριο έπαρχο Δημήτρη Λάσκαρη, τον αντιδήμαρχο κύριο Γιαννίση Δημήτρη, τον Δημοτικό Σύμβουλο Στεφάνου Νίκο, την Πρόεδρο Κοινοφελούς Επιχείρησης Σοφία Κουντασάκη, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Μεσαριάς κύριο Σαρή, καθώς επίσης τον Διευθυντή, τον κύριο Μανώλη Ψυχάλη, Διευθυντή του Γυροκομείου, τους Προέδρους των Τοπικών Συλλόγων, καθώς επίσης τον κύριο Λουκίσα Βαγγέλη, ο οποίος μας βοηθάει κάθε φορά. Τον Δήμο Άνδρου για την παραχώρηση του Πούλμαν που τελικά δεν χρειάστηκε για να μπορέσουμε να ψυχαγωγήσουμε τα παιδάκια μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το προσωπικό του Βέρτε για την νέα συνεργασία του. Το Μανώλη Αγλάδη, καθώς και τα μέλη του Βέρτε Αστήματος του Συλλόγου μας, για την βοήθειά τους για να πραγματοποιηθεί αυτή η βραδιά. Ευχόμαστε μια δημιουργική, ειρηνική και γεμάτη υγεία χρονιά, να έχουμε καλές ειδήσεις από τους ξενιδεμένους μας, καθώς επίσης και καλά τα σύνδια στους ναυτικούς μας. Θα ακολουθήσει μια σύντομη ομιλία του χωριανού μας και μέλου του συλλόγου μας, Θανάση Ματσότα, τον οποίο ευχαριστούμε για την προσφορά που έκανε στο σύλλογό μας. Επίσης, για την ενίσχυση του συλλόγου μας θα γίνει μια λαχιοφόρο η οποία έχει σαν έπαθλο πρώτο δώρο, ένα κινητό και ένα σύντομο τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση. Για το τίμα συμφυλάς το 2023. Τον ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Άμα πω για Δημήτρη δεν θα ξεπερδέψω εύκολα. Ευχαριστώ το σύζυγο της Πρόεδρου που έχει τράβηξει όλο το ζόρι τον ίδιο. Τον είδα από την μπάλα και έτσι. Έπαρχος, αντιδήμαρχος, Δημήτρηδες, όλοι καθαρίζω, σας ευχαριστώ πολύ, είναι Ιταλία, αλλά δεν τους ξέρω καλά, γιατί είναι και σόδαλος. Οπότε, εδώ πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους φίλους, ήταν πάρα πολύ φίλους. Λοιπόν, τι θα γίνει το 23. Καταρχάς, θα προσπαθήσω να μην βάλω πολλούς αστρολογικούς όρους, γιατί πολλοί δεν ξέρουν, γιατί υπάρχουν κι άλλοι που ενδιαφέρονται κάπως και ξυλοπειραματίζονται με το αντικείμενο, θα προσπαθήσω να σας καλύψω όσο μπορώ περισσότερο όρους. Το 2022, το ρυθμό τον έδωσαν οι εκλήψεις στον άξονα του Σκορπιού. Για όσους δεν ξέρουν, αυτός ο άξονας έχει να κάνει πάρα πολύ με υλικά αγαθά, με χρήμα, με οικονομία, με πρώτες ύλες, με τέτοια πράγματα. Οπότε επειδή οι εκλήψεις ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και είχαμε και την επιρροή του χρόνου από τον υδροχό με τον ουρανό στον Ταύρο που σημάζεται μια δύσκολη γωνία τέλος πάντων, όλα αυτά οδήγησαν στην οικονομική κρίση, την επιστημιστική κρίση, τα lockdown, όλα αυτά τα πράγματα. Και ακούω πάρα πολλούς αστρολόγους που λένε ότι φέτος το 23 ξεπερδεύουμε από αυτά κλπ. Λοιπόν, η γνώμη του εμένα δεν είναι ακριβώς η ίδια. Έτσι, σε γενικές γραμμές μπορώ να σου πω ότι είναι μια σχετικά ευκολότερη χρονιά, αλλά είναι αρκετά πονηρή. Πρώτον, γιατί έχουμε συνέχεια των εκλήψεων, οι οποίες ναι, δεν είναι πιο εύκολες, αλλά είναι πολύ πιο πονηρές και εστιάζουν πάρα πολύ στο οροσκόπιο της Ελλάδας. Οπότε, έχουμε αρκετά θέματα εκεί πέρα ακόμα να αντιμετωπίσουμε και επίσης, όλος αυτός ο περίφημος άξονας του σταθερού σταυρού, δηλαδή Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι, έχουμε πάρα πολλές χώρες που τα οροσκόπια τους παίζουν πάρα πολύ σε μοίρες σημαντικές αυτού του άξονα, οπότε και αυτές οι χώρες δεν είναι λίγες, είναι η Ουκρανία, το Κίεβο, γιατί συγκεκριμένα το τέμουσα δηλαδή, είναι η Σερβία, είναι η Συρία,
Ήδη μιλάτε δηλαδή για τρεις βασικούς άξονες από τους 4-5 που παίζουν παγκόσμια και είναι τα επικίνδυνα σημεία ανάφλεξης, όπως είναι και η Ταϊβάν. Η Ταϊβάν δεν έχει τόσο πολύ πρόβλημα κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή θα γίνονται διάφορες επιχειρήσεις εκεί, αλλά δεν θα έχουμε ανάφλεξη. Αντίθετα, Συρία, Κωσυφοπαίδιο και Ουκρανία έχουμε συνέχεια εκεί και μάλιστα αρκετά δύσκολη και πολύχρονη. Είναι σημαντικό για φέτος, δύο είναι τα 23, δύο είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που έχουμε. Είναι η είσοδος του χρόνου στους νυχτής που θα επηρεάσει όλα τα ζώδια του λεγόμενου μεταμόρφωση. Θα πούμε γιατί οι δήμους, οι θείες, παρθένους και νοσοτές. Κυρίως θα επηρεάσει αυτούς που είναι στο γενικό τις πρώτες 10 μέρες αυτών των ζωτήνων. Αλλά το δεύτερο ζήτημα είναι η είσοδος του Πλούτονα στον υδροχό που έχει να κάνει με τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση στην οποία πάνω με τον ταχός. Βέβαια για την επιρροή αυτή κυρίως θα μιλήσουμε την επόμενη χρονιά γιατί όταν θα μπει στον υδροχό για λίγο και θα ξαναγυρίσει πίσω, οπότε δεν θα δώσει άμεσα την επιρροή του. Θα επηρεάσει τάβους, λέοντες, κορυφούς και υδροχούς, αλλά αυτούς που έχουν γεννηθεί την πρώτη-δεύτερη μέρα του ζωδίου, όχι τους άλλους. Είναι μια σχετικά δύσκολη χρονιά, ίσως όχι τόσο δύσκολη όσο είναι την περσινή, αλλά είναι αρκετά πονηρή. Σίγουρα στην Ελλάδα έχουμε αρκετά θέματα, καθώς πάμε για εκλογές, έτσι. Τι θα γίνει στις εκλογές. Δύο πράγματα με ρωτάνε όλοι, τι θα γίνει στις εκλογές και τι θα γίνει στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία ο πόλεμος θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Και αν πάμε σε διαπραγματεύσεις, κατά τη γνώμη μου οι διαπραγματεύσεις θα είναι σίγουρα με το πιστόλι στον κρόταφο της Ουκρανίας. Δηλαδή αρκετά προβληματικά τα πράγματα. Και από ό,τι φαίνεται και ο Πούτιν δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα έχει το οροσκόπιο του Πούτιν βάλεται κυρίως το 2024-2025. Ο χρόνος που θα βιωσιστείς θα χτυπήσει το οροσκόπιο του ΝΑΤΟ. Εδώ είναι καλά, Λοιπόν, θα χτυπήσει το οροσκόπιο του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι Παρθένος. Στις πρώτες μήνες Παρθένου, ναι. Και το οροσκόπιο που δουλεύει του ΝΑΤΟ το βαρέσει ο χρόνος και θα έχουμε τις πρώτες τριβές. Δεν θα έχει ακόμα κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το πιο σοβαρό πρόβλημα θα το αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ πάλι εκεί γύρω στο 2025-26, που είναι η δεύτερη κομβική χρονιά. Σταδιακά δηλαδή από το 22 και μετά, το 22 πιστεύω ότι ήταν μια χρονιά πάθος, το 23 είναι στα ίδια επίπεδα λίγο καλύτερη και μετά πάμε προς το 24 που είναι πιο χαλαρή χρονιά, αλλά είναι χρονιά διάλειμμα ουσιαστικά το 24. Άρα λοιπόν έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα. Στην Ελλάδα το δεύτερο θέμα είναι ότι θα γίνει σε εκλογές. Λοιπόν, όσο που έχω μπορέσει να δω, γιατί είναι δύσκολο λίγο, δεν έχουμε πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία με ακρίβεια των πολιτικών και του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα, τα οροσκοπία δεν είναι καλά. Έτσι, άρα παίζουμε με το ποιο είναι το λιγότερο χειρότερο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχω μια εκτίμηση ότι λίγο καλύτερο, αλλά μην φανταστείτε σημαντική διαφορά, είναι λίγο του Τσίπρα. Και πιστεύω ότι μπορεί να έχει ένα προβάδισμα στις εκλογές, αλλά πολύ μικρό και όχι αρκετό για να κάνει κουμάντο. Το θέμα είναι ότι είναι αρκετά προβληματικό το οροσκόπιο της χώρας, που σημαίνει ότι πάμε σε μια φάση κυβερνητικής αστάθειας με αρκετά προβλήματα και το πολιτικό σκηνικό δεν θα ηρεμήσει πριν την έκλειψη τη δύσκολη του Οκτωβρίου. Επίσης, το επόμενο διάστημα, μάλιστα σήμερα σκεφτόμουν και έλεγα ότι θα βγουν και άλλα σκάνδαλα, περιμένουμε τα σκάνδαλα να συνεχιστούν και σε ψηλότερα κλιμάκια και μόλις προηγουμένως τώρα καθόμουν με τον Δημήτρη τον Λάσκαρη είδα την είδηση για τον στρατικό φλόρο που τον παρακολουθούσε η ίδια Μίζες. Λοιπόν, κάτι 600.000, κάτι ευκρίνηστα, διάβασα κάτι. Λοιπόν, άρα περιμένουμε και κι άλλο σκάνδαλο σε ψηλό επίπεδο πια που δεν έχει σκάσει ακόμα και νομίζω ότι θα είναι και με άτομο γεννημένο το καλοκαίρι και μάλιστα μέσα στον Αύγουστο. Δεν θα πω ποια ονόματα έχω στη λίστα, έχω δει κάποια οροσκόπια,
και πιστεύω ότι θα υπάρξει άλλο ένα άτομο. Γενικά θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι γιατί και η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει σελίδες στις 15 που κάνουν και θα παράνε όλες τις εκλήψεις. Η προηγούμενη του Νοεμβρίου, η δύσκολη, η επόμενη του Μαΐου. Γίνεται ένας τρελός χαμός εκεί πέρα, οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εάν οι εκλογές πάνε προς το Μάρτιο-Απρίλιο, θα έχουμε ένα πρώτο αποτέλεσμα, το οποίο δεν πρόκειται να δώσει κάποιο σταθερό κυβερνητικό σχήμα κατά τη γνώμη μου, και όλη η ιστορία δεν θα ξεμπερδέψει πριν από την σεμινιακή εκείνη του Οκτωβρίου. Δηλαδή, Οκτώβριο-Νοέμβριο βλέπω να πηγαίνει σε μια τελική ευθεία το πολιτικό σχήμα στην Ελλάδα. Τώρα, και πέρα σε προσωπικό επίπεδο, γενικά η είσοδος του χρόνου του Μουσικής, η οποία θα προβληματίσει πάρα πολλούς, είναι του τύπου «δώσε και σώσου». Όσο περισσότερα δώσουμε, είναι μια κατάσταση, οι ηχθείς εκφράζουν μια μεταφυσική τάση, ενώ ο χρόνος είναι ένας πλανήτης που έχει να κάνει με την πρακτική λογική και με το μυαλό. Αυτά τα δύο πράγματα συγκρούονται, το μυαλό με το συναίσθημα. Και πιστεύω ότι εκεί μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά περίεργα κοινωνικά φαινόμενα. Θεωρώ ότι θα γίνουν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για ομάδες του περιθωρίου. Οποιοδήποτε τύπο ομάδες μπορεί να είναι Ρωμά, μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι σε περιορισμό. Νόμοι, λέει, νόμοι για τους φυλακισμένους, ας πούμε, τέτοιου τύπου πράγματα, τα οποία θα έχουν αυστηρά κριτήρια, δεν θα είναι χαλαρά σε καμία περίπτωση. Επίσης, μπορεί να έχουμε νέο κύμα ως προς τη διαχείριση των υδάτινων χώρων και του νερού. Θα μπει εκ νέου το θέμα του νερού και πιο σοβαρά σε παγκόσμιο επίπεδο στο τραπέζι. Μπορεί να έχουμε νέου τύπου πρακτικές εφαρμογές στην ιατρική, όχι θεωρητικά, πρακτικές εφαρμογές και νέες θεραπείες, όπως επίσης και νέα φάρμακα. Υπόψη είναι ότι ένας πλανήτης όταν μπαίνει σε ένα ζώδιο δεν θα φέρει μόνο τα θετικά, θα φέρει και τα αρνητικά. Δηλαδή, όταν λέμε νέα φάρμακα, μπορεί να είναι και νέου τύπου παρεστησιογόνα, ξέρω εγώ, έτσι. Εφευρίσκονται και νέα ναρκωτικά, όχι πάλι τα νέα φάρμακα. Έτσι, θα δούμε και τις δύο πλευρές. Όπως και στο επίπεδο της παγκοσμιοποίησης, ας πούμε, που έχει να κάνει με τον πλούτο αστρονομικό περισσότερο, εκεί πάλι θα δούμε και τις δύο πλευρές της παγκοσμιοποίησης. Θα δούμε και την πλευρά της υποχρεωτικότητας που έχει μπει στο τραπέζι τα προηγούμενα χρόνια. Το σημαντικό στο κομμάτι αυτό είναι ότι, πώς να το πω, μπαίνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι το σύνολο των ανθρώπων και όχι το άτομο. Το άτομο δεν λαμβάνεται υπόψη καμία περίπτωση. Όλα γίνονται για χάρη του συνόλου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν το κρίνω αυτό, το πώς μπορεί να γίνει, αλλά προτεραιότητα έχει η επιβίωση του ανθρώπου σε συλλογικό επίπεδο. Οπότε θα έχουμε ισοπαίδωση της ατομικότητας του ανθρώπου σε κάθε επίπεδο. Τώρα, από εκεί πέρα, επειδή πολλοί μπορεί να θέλετε να ακούσετε για τα ζώδιά σας, έτσι τα πιο κατά τη γνώμη μου, ξεκινώντας από τον Κριόφυλλο, είναι σχετικά ευνοημένο, ας πούμε, ζώδιο, ειδικά το πρώτο τρίμηνο που θα είναι ο Δίας του Κριό, μέχρι το Μάρτιο, είναι αρκετά καλά τα πράγματα και μετά το καλοκαίρι που θα παίζει ο Άρης και η Αφροδίτη στο Λέοντα, εκεί είναι και ιδιαίτερα ερωτικό αυτό το καλοκαίρι για τους κρυούς. Ορίστε, ναι. Οι κρυοί μπορεί να χαίρεστε για αυτά τα πράγματα. Η Ταύρη τώρα είναι μια περίεργη ιστορία, γιατί είναι μένα το Μάρτι και μετά στο ζώδιο του Ταύρου θα μπει ο Δίας και θα τους ευνοήσει σε κάθε επίπεδο θεωρητικά, υλικά κλπ. Ως προς την είσοδο του Δία στο Ταύρο, ακούω πάλι τους αστρολόγους που λένε ότι θα φέρει χρήμα, αγαθά κλπ. Όχι, ο Δίας στον Ταύρο είναι κερδοσκόπος, που σημαίνει ότι θα φέρει απότομες διακυμάνσεις στην οικονομία, δηλαδή φούσκα. Έτσι, μπορεί να έχουμε φούσκα χρηματιστηριακή, φούσκα των ακινήτων, οτιδήποτε, έτσι αναζωπήρωση των δανείων κλπ. Δεν είναι ότι έχει να δώσει γενικώς και αορίστως. Μπορεί να φέρει αρκετά σκατανεβάσματα οικονομικά. Με το Δία στον Ταύρο, βέβαια τότε ήταν και ο χρόνος εκεί, είχαμε την πτώση του χρηματιστηρίου το 99, έτσι. Λοιπόν, οπότε ας τα θυμηθούμε αυτά για να παίρνουμε και μαθήματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει για τους Ταύρους γενικά, είναι μια καλή χρονιά. Βέβαια,
Είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα είναι καλή περισσότερο για αυτούς του πρώτου δεκαετία. Και γενικά για όλα τα ζώδια του σταθερού σταυρού, δηλαδή ταύρους, σκορπιούς, λέοντες και υδροχούς, τα πράγματα είναι αρκετά καλά, μπορώ να πω, σε σημείο που να πρέπει ουσιαστικά όχι να κυνηγήσουν πράγματα, αλλά να ελέγξουν πράγματα. Με την έννοια ότι όταν μου έρχονται πολλά χρήματα, για παράδειγμα, θα πρέπει να δω πώς θα τα ξοδέψω. Με αυτή τη λογική. Γιατί πολλά μου έρχονται, πολλά δίνω. Άρα θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν κυρίως του πρώτου δεκαημέρου που είναι ευνοημένοι, του δευτέρου δεκαημέρου, ταύροι, σκορπιοί, λέοντες και υδροχόοι. Εκεί είναι τα πράγματα πιο ενδιαφέροντα, αλλά πιο, όχι απαραίτητα εύκολα, γιατί έχουν πάρα πολλές εναλλαγές απότομες στις οποίες αυτά τα ζώδια δεν είναι συνηθισμένοι. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν στη ζωή τους ησυχία, τάξη, ασφάλεια και σταθερότητα. Οπότε οι απότομες διακυμάνσεις που θα έχουν του δεύτερου δεκαημέρου δεν τους είναι ιδιαίτερα αρεστές. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι έχουν αρκετό ενδιαφέρον και θα δώσουν ευκαιρίες. Και του τρίτου δεκαημέρου μπορεί να έχουν κάποια ψηλοπροβληματάκια πίεσης, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. Ο μεταβλητός σταυρός μετά, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότης, ηχθείες, θα έχουν πρόβλημα μόνο του πρώτου δεκαημέρου, αυτή που έχουν γεννηθεί, δηλαδή στις 10 πρώτες μήνες, αυτών των ζωδίων. Οι υπόλοιποι είναι σχετικά ευνοημένοι, κατά τη γνώμη μου, σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ο παραπληκτικός σταυρός καρκίνη, γκρι καρκίνη, ζυγή και εγώκερη, και αυτή είναι σε ένα σχετικά καλό επίπεδο, η γκρι και η ζυγή περισσότερο από όλους, κατά τη γνώμη μου. Και σε οικονομικά θέματα και σε επαγγελματικά πάρα πολύ. Κυρίως, επίσης, μία τάξη ζωδιακή που θα έχει ακόμα προβλήματα είναι στα παρομοιητικά πανταμιλώντας, δηλαδή για καρκίνους, εγώκερους, ζυγούς και κρυούς, είναι αυτοί που είναι γεννημένοι τις 2-3 τελευταίες μέρες του ζωδίου. Αυτοί θα πάνε σε πολύ σημαντικές αλλαγές, ουσιαστικά μηδενίζουν το κοντέρ. Αυτή είναι η έκφραση που θα χρησιμοποιούσα περισσότερο. Δηλαδή, πάνε να τα ισοπεδώσουν όλα και να το πάρουν το πράγμα από την αρχή. Είναι θάνατος για αναγέννηση, όχι θάνατος, θάνατος. Εδώ συμβολικά, ότι κάτι πάει καινούριο να ξεπηδήσει, αλλά προκειμένου να ξεπηδήσει αυτό το καινούριο, θα πρέπει να τα ισοπεδώσουν όλα και να αποδεχτούν πια κάποιες αλλαγές που χωρίς αυτές δεν γίνονται διαφορετικά. Θα είναι για τους αυτούς που έχουν γεννηθεί 2-3 τελευταίες μέρες, όχι για όλους. Είναι η μόνη ακόμα από αυτή την ομάδα των ζωδίων που μπορεί να έχουν κάποια πίεση και κάποια προβληματάκια. Όλοι οι άλλοι, ειδικά το πρώτο τρίμηνο μέχρι το Μάρτιο, είναι σε πάρα πολύ καλή μοίρα. Αυτά. Θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ. Τις δημοτικές δεν τις έχω μελετήσει, γιατί πρέπει να μελετήσω κατά τόπους και να ξέρω ποιος και τι και πώς θα κατέβουν. Εγώ δεν τις έχω μελετήσει. Δεν τις έχω μελετήσει. Γενικά πάντως, τι είναι, άμα δω αυτούς που κατεβαίνουν. Πάντως σε όλες, ένα σημαντικό πράγμα που δεν σας είπα, είναι ότι θα γίνεται την Τουρκία. Έτσι, όσο έχουμε δει με την Τουρκία, το οροσκόπιο του Ερντογάν, ο οποίος έχει αντέξει τα απίστευτα πράγματα, η εικόνα του οροσκοπίου του αυτή τη στιγμή ήταν όπως το καλοκαίρι του 16 που έγινε το πραξικόπημα. Είναι μια παρόμοια εικόνα. Και θα εξαρτηθεί πολύ τι θα γίνει στην Ελλάδα από το τι θα γίνει στην Τουρκία. Κατά τη γνώμη μου, ο Ερντογάν δεν θα πέσει εύκολα. Δεν είναι κακό το οροσκόπιο του, ούτε δείχνει στη χώρα κάποια σημαντική αλλαγή. Και η εικόνα είναι παρόμοια με το 16, όπου επέζησε μεγαλοπρεπώς. Και επειδή ο Ερντογάν πέσει το κεφάλι του, δεν θα κατέβει στις εκλογές, εάν έχει έστω και μία πιθανότητα στις χίλιες να διχάσει. Οπότε, ή θα κάνει εκλογές που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα τις κερδίσει, ή δεν θα κάνει εκλογές και θα κάνει κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο
έχει να κάνει και με εμάς. Έτσι, το σενάριο ότι θα έχουμε αναζωπήρωση, κοιτάξτε τα επεισόδια με την Τουρκία όσα έχουν γίνει, εγώ τα έχω πιάσει με απόλυτη ακρίβεια. Ο γιος μου ο μεγάλος με κοροϊδεύει ακόμα, γιατί του είχα πιάσει και ήταν να πάει φαντάρος και είχε στην Κύπρο. Και πήγε στην Κύπρο. Και του λέω: μην πας στην Κύπρο για να έχω επεισόδιο. Έλα μωρέ, μου λέει, και θα πάω στον Εύρο. Του λέω: από τον Εύρο δεν πρόκειται να πούνε. Τώρα είμαστε live, πού θα πούνε. Από κάτω θα πούνε. Και με κοροϊδεύει ακόμα γιατί έχει μια ιστορία στον Εύρο και τους πρόσφυγες. Μου λέει: σαν να πάει στον Εύρο. Δηλαδή ξέρουν πότε θα γίνει. Απλά δεν μπορούμε να φανταστούμε ακριβώς το σενάριο. Αν θα είναι στο Καστελόριζο, αν θα είναι στην Κρήτη, αν θα είναι βόρεια. Αλλά ότι θα έχουμε κλιμάκωση. Θα έχουμε 100%, δεν πάει περίπτωση να μην έχουμε. Και ο Ερντογάν δεν θα το αφήσει έτσι το πράγμα και είναι πολύ πιθανό να πάει καθόλου σε εκλογές ή να γίνει κάποιο άλλο σενάριο που δεν το έχουμε ακόμα στο μυαλό μας, αλλά εμάς μας πιάνει αυτή η ιστορία. Έτσι, από και πέρα τώρα το αν είναι καλό αυτό ή κακό είναι θέμα πολιτικής ανάλυσης, δεν θα μπορεί αν μας συμφέρει εμάς ή δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει άμεσα και με την αναζωπήρωση στη Συρία που φέτος θα είναι πάρα πολύ ισχυρή, δηλαδή όλοι θα έρθουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση φέτος, αλλά το ζήτημα δεν θα λήξει φέτος. Το ζήτημα της Συρίας δεν λήγει πριν το 2032, τουλάχιστον. Έχει δηλαδή πολύ δρόμο ακόμα μπροστά αυτή η ιστορία. Ό,τι άλλες ερωτήσεις θέλετε, πολύ ευχαρίστως να τις απαντήσω. Δεν έχετε ερωτήσεις. Μια χαρά σας κάλυψα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και θα σας πω να μας χρειαστεί για αυτό.